πάρα πολλά άτομα δεν ενδιαφέρονται, δικοί μας δηλαδή συνάδελφοι. Άλλοι είπαν θα βάλουν, άλλοι είπαν ότι δεν θα βάλουν, γιατί εμείς καταλαβαίνετε ότι δεν πέφτουν περισσότερο στα ένδυσης υπόθεσης, περισσότερο είναι ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά, σε αυτά τα είδη περισσότερο. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν κάποιες εκτόσεις ανάλογα με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις του κάθε καταστήματος. Θα συμμετέχουμε αλλά όχι όλοι στην Black Friday, καθώς η ημέρα αυτή είναι κυρίως για αγορές ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών και τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης. Ναι, μεν θα κάνουν εκπτώσεις στις αίρες, αλλά όχι πολύ μεγάλες, καθώς τα προϊόντα μας, τονίζει η κυρία Μιλίγκα, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, είναι καινούρια και ακόμη κάνουμε παραλαβές. Εμείς έχουμε ήδη τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμη οι κολεξιόν μας, προμηθευόμαστε καινούργια είδη. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε τη μία μέρα με κάποια μεγάλη έκπτωση και την άλλη εβδομάδα να παραμείνουμε σε άλλες τιμές. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Αν είναι για μία μέρα, μπορείς να πεις ότι μόνο για σήμερα. Δυστυχώς δεν γίνεται για μία ημέρα. Αυτό βλέπουμε και αυτό έχουμε επισημάνει. Ότι δεν γίνεται για μία ημέρα. Το τραβάνε και δύο και τρεις και μια εβδομάδα. Ήδη δεχόμαστε καταιγισμό και οι καταναλωτές παίρνουν μηνύματα ότι θα έχει πολύ μεγάλες εκπτώσεις, γιατί να μην συμμετέχει και η πόλη μας, εντάξει, και οι συνάδελφοι. Αλλά σας λέω πιο, επειδή έχω συζητήσει σχεδόν μαγαζί το μαγαζί, έχω πάει στην αγορά. Οι περισσότεροι λένε αυτό το θέμα, δηλαδή το να κάνουν μία-δύο μέρες προσφορές, οι οποίες επειδή είναι ήδη τα δικά μας, τα οποία τώρα αγοράζουμε εμείς, τώρα είναι καινούρια, δεν είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα υπάρχουν οι προσφορές. Η κυρία Μιλίγκα δηλώνει πως σκοπός είναι να έχει κίνηση η αγορά των σερών και να ενισχυθούν οικονομικά και οι έμποροι. Μακάρι να έχει δουλειά. Να ζεσταθεί η αγορά πάλι, να έχει μια αλφα κίνηση. Βλέπω ότι και ο καιρός βοηθάει για να κάνει ο κόσμος τα ψώνια του. Είναι αλλαγή της σεζόν, μπορεί να προμηθευτεί. Είναι και εποχές τέτοιες, βλέπετε ότι δεν έχει κίνηση η αγορά. Ήδη αυτό το καιρό που έχουν ανακοινωθεί ότι θα γίνουν και πιο μπροστά οι ενδιάμεσες εκτόσεις, έγινε πολύ άσχημο. Μια αναδουλειά άσχημη. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις μπορεί να έχουν καταργηθεί από πέρσι, αλλά πολλοί έμποροι σε όλη την Ελλάδα, όπως και στις Σέρες, θεωρούν πως μπορούν να προωθούν τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και μάλιστα να τις διαφημίζουν. Ο Εμπορικός Σύλλογος Σέρων, μάλιστα, έχει απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σέρων, ώστε να πραγματοποιήσει ελέγχους στην αγορά και να επιβάλλει τα ανάλογα πρόστιμα. Διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος, σαν πρόεδρος σε μένα έρχονται στο μαγαζί και μου λένε αυτό το πράγμα. Γιατί τους αφήνετε και έχουν πινακίδες στα καταστήματά τους. Λοιπόν, δεν είναι δουλειά δική μου, είναι δουλειά της εποπτείας εμπορίου αυτό. Έκαναν έλεγχο όμως, βγήκαν στην αγορά. Εμείς στείλαμε μηνύματα για να κάνουνε. Γιατί σας λέω ότι πρέπει να προστατεύσουμε και αυτούς οι οποίοι ακολουθούν και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως είχε ανεβεί και το ξαναστείλαμε, γιατί το πρόστιμο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, μέχρι και 5.000. Στείλαμε τώρα, δεν ξέρω, μάλλον θα ρωτήσω αν έχουν γράψει κάποιους, γιατί με παίρνουν και με ρωτάνε. Έχουν γίνει έλεγχοι, έχουν γράψει άτομα, πόσα. Λοιπόν, πάρετε ένα τηλέφωνο στο τμήμα εμπορίου να μάθετε. Να μάθω και κατ' επέκταση ενδιαφέρομαι και γι' αυτό με τη Black Friday το κάναμε και αυτό ζήτημα και το θέσαμε σαν από τον Εμπορικό Σύλλογο για να ξέρουμε πόσες μέρες πια θα κρατήσει. Μην κρατήσει ένα μήνα, δηλαδή 20 μέρες, γιατί βλέπετε ότι τραβάει και κρατάει πάρα πολύ διάστημα.